Κατά 10% αυξήθηκαν οι online πωλήσεις τον τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες με τις πρώτες προτιμήσεις των καταναλωτών είναι οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, η διαμονή σε καταλήμματα, εισιτήρια για εκδηλώσεις, εξοπλισμός για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, είδη ένδυσης υπόδεισης και ηλεκτρονικές συσκευές. Πολύ σημαντικά είναι και τα κριτήρια που επηρεάζουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή για να επιλέξει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο Έλληνας online καταναλωτής έχει στοιχεία ωριμότητας και δεν τον επηρεάζουν μόνο θέματα ασφαλείας, αλλά και θέματα εξυπηρέτησης, χρηστικότητας, ευχρηστίας του site, χαμηλές τιμές, σωστές κριτικές και συστάσεις και τέλος βέβαια η διαφήμιση. Άρα, τα ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν ένα σύνθετο περιβάλλον να αντιμετωπίσουν και να επηρεάσουν θετικά τον online καταναλωτή. Σήμερα ένα e-shop από μόνο του δεν αρκεί για επιτυχημένες πωλήσεις. Χρειάζεται υποστήριξη internet marketing με στρατηγική και μέθοδο. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με τον κόσμο του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα και θα αναλύσουμε τα μυστικά επιτυχίας ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Βρισκόμαστε στο κατάστημα παιδικών ρούχων ΑΖ. Αυτό το κατάστημα είναι ένα από τα δύο που έχουν ιδιοκτήτες. Ξεκίνησαν το 1983 πουλώντας παιδικά ρούχα και όμως το 2010 κάναν τη μεγάλη στροφή. Φτιάξαν το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα με αποτέλεσμα οι πωλήσεις να αυξηθούν και η επιχείρηση να μπει σε μια νέα φάση. Αυτό θα συζητήσουμε σήμερα. Θα συζητήσουμε πώς μια επιχείρηση μπορεί να πάει ένα βήμα μπροστά, να μπει στο ηλεκτρονικό επιχειρήν. Και έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Ζαφυρόπουλο, τον ιδιοκτήτη. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα. Είστε σήμερα εδώ. Μιλήστε μου λίγο για την επιχειρηματική σας πορεία. Πώς αποφασίσατε ξαφνικά να μπείτε στο ηλεκτρονικό εμπόριο? Ναι. Εργαζόμουν για αρκετά χρόνια ως δημοσιογράφος και το 2009, όταν τελείωσα το μεταπτυχιακό μου, προσπάθησα να βρω μια θέση στην αγορά εργασίας σε θέση marketing. Το μεταπτυχιακό σας ήταν διοίκηση επιχειρήσεων, που είναι πολύ ήταν σημαντικό για κάποιον ο MBA. Ακριβώς. Είναι και επιχειρηματίας, έτσι. Ακριβώς. Δεν κατάφερα να βρω δουλειά σε κάποια εταιρεία όπως κάνουν οι περισσότεροι. Οπότε σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να κάνω κάτι δικό μου. Σε αυτό με βοήθησε και ένα άρθρο που διάβασα, στο οποίο έλεγε ότι πάρα πολλοί Έλληνες επιλέγουν να γίνουν, μάλλον γίνονται επιχειρηματίες όχι επειδή το επιλέγουν, αλλά επειδή αναγκάζονται. Mm-hmm. Ισχύει αυτό, έτσι. Ακριβώς. Παρότι το κράτος είναι πολύ τιμωρητικό στους επιχειρηματίες και στους ελεύθερους επαγγελματίες με τη φορολογία και με όλη την γραφειοκρατία. Ακριβώς. Απλά η αναζήτηση στην αγορά εργασίας είναι ακόμη πιο δύσκολη, οπότε. Πάρα πολλοί στρέφονται προς την επιχειρηματικότητα. Το ίδιο έκανα και εγώ. Επέλεξα να ξεκινήσω από την επιχείρηση που είχαν οι γονείς μου, ένα μικρό φυσικό κατάστημα στον Κίζη, σε μια μικρή γειτονιά. Και ήθελα να το κάνω λίγο διαφορετικά, οπότε δημιούργησα το e-shop, το alfazitashop.gr. Στην αρχή ξεκίνησα πάρα πολύ δύσκολα, επενδύοντας ελάχιστα χρήματα. Στην πορεία. Πάνω στη shop. Πάνω στο e-shop. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ποια είναι τα βήματα που ακολουθήσατε πριν και κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του e-shop? Το πρώτο που έκανα είναι ένα business plan για να δω εάν έχει αξία αυτό που πρόκειται να κάνω. Το κάνατε ο ίδιος ή το αναθέσατε εκτός? Το έκανα ο ίδιος. Βασιζόμενος στις γνώσεις που είχα αποκτήσει από τις σπουδές. Από το 1900. Ναι, ακριβώς. Όταν διαπίστωσα ότι αξίζει να ρισκάρω, επένδυσα σε αυτό, το δημιούργησα. Στην αρχή έκανα τα πάντα μόνος μου για να ελαχιστοποιήσω το κόστος δημιουργίας του e-shop και όταν αυτό σιγά σιγά άρχισε να κυλά, δημιουργήσαμε μια βελτιωμένη έκδοση του alfazitashop.gr και στην πορεία δύο ακόμη e-shop, το nonos.gr με βαπτιστικά ρούχα και το foreveryoung.gr με προϊόντα περιποίησης και υγιεινής διατροφής. Εστιάζοντας σε ένα e-shop, η πραγματική δουλειά πότε αρχίζει, όταν το στήσεις ή μετά? Νομίζω μετά. Η πραγματική δουλειά για να πουλήσεις, έτσι, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Κοιτάξτε, εάν ανοίξεις ένα φυσικό κατάστημα, κάποιος θα περάσει απ' έξω, θα το δει και θα ξέρει ότι υπάρχει. Εάν ανοίξεις ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν κάνεις τίποτα για να το προωθήσεις, το πιθανότερο είναι ότι θα το ξέρεις μόνο εσύ και οι φίλοι σου. Συνεπώς, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά σε θέματα marketing, στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Επίσης, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά σε διαχείριση αποθήκης και σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών, που είναι πάρα πολύ σημαντική για τα e-shop. Και διαδικασιών, φυσικά, έτσι. Βεβαίως. Τι διαφοροποιεί το δικό σας e-shop από τα υπόλοιπα e-shops που πουλάνε παιδικά ρούχα, ίσως? Νομίζω είναι δύο τα πράγματα που μας διαφοροποιούν και μας κάνουν να ξεχωρίζουν και είναι και ο λόγος που μας εμπιστεύονται οι πελάτες μας. Το πρώτο είναι η εξαιρετική σχέση τιμής και ποιότητας. Νομίζω ότι στο παιδικό ρούχο είμαστε, αν όχι κορυφαίοι, από τους κορυφαίους στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και το δεύτερο είναι η εξυπηρέτηση πελατών, που είναι για μας πάρα πολύ σημαντική. Παρ' όλα αυτά, όμως, οι Έλληνες καταναλωτές είναι διστακτικοί στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό? Κατά κύριο λόγο οφείλεται στη δυσπιστία που έχουμε ως Έλληνες προς τους συνανθρώπους μας. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι
η αντικαταβολή είναι με διαφορά ο πιο δημοφιλής τρόπος πληρωμής σήμερα. Και όχι η πιστωτική κάρτα που θα έπρεπε. Στο εξωτερικό, στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχει καν η έννοια της αντικαταβολής. Σε κάποιες χώρες όπως στην Τουρκία, όπως τυχαίνει να γνωρίζω, που υπάρχει αντικαταβολή, μόλις 10% των πελατών τη χρησιμοποιούν. Μάλιστα. Ωραία. Ας περάσουμε τώρα να κάνουμε την πρώτη ανακεφαλαίωση για σήμερα. Σήμερα ακούσαμε πόσο σημαντικό είναι για μια επιχείρηση να έχει e-shop. Γιατί έτσι αυξάνεται ο τζίρος. Για να μπορέσετε όμως να πετύχετε κι εσείς, εάν φτιάξετε ένα δικό σας e-shop, πρέπει να προσέξετε τα ακόλουθα πράγματα. Το πιο βασικό είναι ότι πρέπει να ξέρετε σε ποιον θέλετε να πουλήσετε, ποιος είναι ο πελάτης, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσετε να του μιλήσετε στη γλώσσα που εκείνος καταλαβαίνει. Πρέπει να επιλέξετε ένα σχεδιασμό για το e-shop, ο οποίος θα είναι ενδιαφέρον, θα είναι όμορφος, θα χτυπάει θετικά στο μάτι του χρήστη που θέλετε εσείς να προσελκύσετε. Να αποφύγετε τα σούπερ μενού. Οι χρήστες κουράζονται όταν τα μενού είναι πολύπλοκα. Και πάντα να σκέφτεστε πως οι online πελάτες σας ψάχνουν στο e-shop βάσει των αναγκών τους. Άρα πρέπει να έχετε κατηγοριοποιήσει σωστά τα προϊόντα τα οποία εμπορεύεστε. Μην υποθέτε λοιπόν ότι όλοι είναι ειδικοί. Δώστε πληροφορίες που θα εξηγούν ακριβώς τι κάνει το κάθε προϊόν σας. Επίσης, ο χρόνος είναι υποκειμενικός, γι' αυτό δείξτε πόσο απομένει. Και να ξέρετε ότι ο χρόνος περνάει γρήγορα εάν περνάει ευχάριστα. Επίσης, κρατήστε τους όλους ευχαριστημένους. Είναι σημαντικό ο online χρήστης να έχει μια online εμπειρία, κατανοητική εμπειρία, όπως θα είχε αν είχατε ένα φυσικό κατάστημα. Άμα λείπετε διακοπές τον Αύγουστο, δεν σημαίνει ότι το e-shop κλείνει. Αν κάποιος παραγγείλει 10 Αυγούστου, πρέπει να τον εξυπηρετήσετε. Αποφύγετε τις πολλές πληροφορίες και βέβαια είναι απαραίτητο να έχετε μέσα πιστωτική κάρτα. Ακόμα και αν οι περισσότεροι Έλληνες χρήστες του διαδικτύου δεν αγοράζουν πιστωτική κάρτα και προτιμούν την αντικαταβολή, είναι πάρα πολύ σημαντικό το e-shop να έχει πιστωτική κάρτα, γιατί είναι e-commerce, ηλεκτρονικό εμπόριο. Καλή επιτυχία. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον ιδιοκτήτη του alfazitashop.gr, Γιάννη Ζαφυρόπουλο. Κύριε Ζαφυρόπουλο, γιατί είναι δύσκολο για κάποιον ο οποίος έχει e-shop σήμερα στην Ελλάδα να πουλήσει στο εξωτερικό? Είναι πάρα πολύ αυξημένο το κόστος μεταφοράς των προϊόντων από την Ελλάδα προς το εξωτερικό, κάτι που δεν ισχύει αντίστροφα λόγω της διαφοράς ισοζυγίου εισαγωγών-εξαγωγών. Υπάρχουν ευρωπαϊκές νομοθεσίες, οι οποίες ισχύουν από πέρσι και στην Ελλάδα και θεωρητικά υπάρχει ένα πολύ καλό πλαίσιο για να καταφέρνουν και οι Έλληνες να πουλάνε στο εξωτερικό με τις ίδιες συνθήκες που έχουν και οι ξένοι, αλλά είναι ένα τεράστιο τείχος αυτό το κόστος. Τα μεταφορικά. Ακριβώς. Που κάνουν τις τιμές μη ανταγωνιστικές. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Ποιες διαδικασίες είναι απαραίτητες σε ένα e-shop για να πουλήσει, για να είναι αποδοτικό και πώς ανταποκριθήκατε εσείς σε αυτές? Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που ανέφερα προηγουμένως προβλέπει πολύ συγκεκριμένες πολιτικές για όλους τους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου. Παρ' όλα αυτά, εμείς πάμε ένα βήμα ακόμη πιο μπροστά. Παραδείγματος χάρη, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει 14 ημέρες για επιστροφή ενός προϊόντος, εμείς δίνουμε 30. Άρα οι επιστροφές σημαντικές. Οι επιστροφές είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά η ασφάλεια των συναλλαγών είναι πάρα πολύ σημαντική και εκεί χρησιμοποιούμε το τελευταίο πρότυπο ασφάλειας. Για να μπορεί κάποιος άνετα να δώσει την πιστωτική του κάρτα. Ακριβώς. Και γενικά η πολιτική μας είναι πολύ έντονα πελατοκεντρική σε όλους τους τομείς. Τόσο πολύ που πολλές φορές οι πελάτες μας ξαφνιάζονται ευχάριστα. Άρα στο επίκεντρο πελάτης. Συνήθως οι χρήστες στο διαδίκτυο κάνουν ζάπινγκ, αλλάζουν πολύ συχνά sites μέχρι που να βρουν κάποιο προϊόν που ίσως τραβήξει ενδιαφέρον περισσότερο. Πώς κλειδώνετε εσείς τους χρήστες στο δικό σας e-shop? Προσπαθούμε να έχουμε ποιοτικό περιεχόμενο στο newsletter μας και στα κοινωνικά δίκτυα. Επίσης, χρησιμοποιούμε interactive notifications πάνω στο site, ώστε να βοηθάμε τους πελάτες μας να έχουν πιο ευχάριστη εμπειρία πλοήγησης. Παραδείγματος χάρη, όταν κάποιος πελάτης βρίσκεται σε πολύ κοντινό όριο για να έχει δωρεάν έξοδο αποστολής, βγαίνει μια ειδοποίηση που του λέει ότι αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε κάτι ακόμα στο καλάθι σας. Τον καθοδηγείτε δηλαδή. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Ποια είναι η καλύτερη μέθοδος προώθησης ενός e-shop? Υπάρχουν αρκετές. Χρειάζεται, όπως μας είπατε, στο πρώτο μέρος η προώθηση και το marketing του e-shop. Εσείς ποια χρησιμοποιείτε περισσότερο? Αυτό που αποδεδειγμένα δουλεύει καλύτερα είναι τα Google AdWords και το Facebook, οι διαφημίσεις Facebook. Παρ' όλα αυτά, μόνο με αυτά δεν μπορεί κάποιος να έχει σημαντικά αποτελέσματα. Χρειάζεται
να ενεργοποιηθεί σε όλο το φάσμα του digital marketing. Πάρα πολλοί επιχειρηματίες αναρωτιούνται, όσοι έχουν δηλαδή και φυσικό κατάστημα, θα πρέπει να έχουν τις ίδιες τιμές και στο φυσικό κατάστημα αλλά και στο e-shop. Πώς τοποθετήσετε σε αυτό? Έχουμε διαπιστώσει από τους πελάτες μας ότι υπάρχει δυσαρέσκεια όταν πηγαίνουν στο κατάστημα και βλέπουν ότι οι τιμές διαφέρουν από αυτές που έχουν δει online. Συνεπώς, ξεκάθαρα λέω ότι θα πρέπει να είναι ίδιες. Άλλωστε, το επιχείρημα ότι το e-shop έχει χαμηλότερα λειτουργικά κόστη δεν ισχύει στις περιπτώσεις e-shop που κάνουν πολύ καλή δουλειά. Που κάνουν και marketing από πίσω. Άρα τα κόστη είναι τα ίδια. Είναι περίπου εφάμιλα, ναι. Ίσως και περισσότερα, εγώ θα έλεγα. Σε πολλές περιπτώσεις, ναι. Είδα στο e-shop σας, μάλλον, όχι στο σελίδα, στο e-shop, ότι έχετε και χονδρική πώληση. Ναι. Πώς ανταποκρίνονται οι ανέμποροι σε αυτή την λειτουργία και πώς μπορείτε ή μπορούμε γενικότερα να αναπτύξουμε αυτό το κομμάτι πωλήσεων? Διεθνώς, οι χονδρικές πωλήσεις online είναι πολύ περισσότερες σε όγκο συναλλαγών από αυτές της λιανικής. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε ακόμα σε νηπιακό στάδιο και αυτό νομίζω ότι δημιουργεί μια τεράστια ευκαιρία. Πολύ. Ας περάσουμε τώρα να δούμε τα εσωτερικά του κλάδου του ηλεκτρονικού εμπορίου από μια διαφορετική οπτική γωνία. Με ποια κριτήρια επιλέγει κάποιος επιχειρηματίας ένα e-shop template ή ένα e-shop custom? Πρώτη ερώτηση που όλοι με ρωτάνε όταν έρχονται στο γραφείο είναι να κάνω ένα e-shop έτοιμο, δηλαδή να χρησιμοποιήσω κάποιο template ή να κάνω κάτι custom, να χρησιμοποιήσω έτοιμη πλατφόρμα ή να φτιάξουμε μια δική μας. Αυτό που απαντάω συνήθως είναι ότι επιλέγω συνεργάτη και δεν επιλέγω πλατφόρμα. Δηλαδή, επιλέγω έναν συνεργάτη ο οποίος μου ταιριάζει στον τρόπο που δουλεύει, στον τρόπο που επικοινωνεί, στο ήθος του. Και εφόσον βρω αυτόν τον άνθρωπο, μπορώ να προχωρήσω με την πλατφόρμα που αυτός έχει επιλέξει και αυτός αισθάνεται άνετα. Γιατί η καλή συνεργασία και η καλή χημεία με τον συνεργάτη είναι αυτό που θα κάνει το project να ολοκληρωθεί με επιτυχία και όχι τόσο πολύ η τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσω. Παρ' όλα αυτά, αν θα χρησιμοποιήσω κάποιο έτοιμο template ή κάποιο custom template, εξαρτάται στην απόφαση του επιχειρηματία. Δηλαδή, αν έχει αποφασίσει να περιοριστεί και να σεβαστεί τις αρχές και τη λειτουργικότητα που προσφέρει ένα έτοιμο template ή όχι. Αν έχει κάτι πολύ συγκεκριμένο που θέλει να φτιάξει, τότε πρέπει να πάει σίγουρα σε μια custom λύση. Πόσο στοιχίζει η δημιουργία ενός e-shop σήμερα? Το κόστος ξεκινάει από 3.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως 25.000 ευρώ ή ακόμα και περισσότερα, ειδικά αν θέλουμε να βάλουμε μέσα στο e-shop λειτουργίες και διαδικασίες έβρισης πελατών και αύξησης πωλήσεων. Κάτι άλλο που καθορίζει το κόστος ενός e-shop είναι το πόσο περίπλοκο θα είναι. Δηλαδή, η πιο απλή μορφή ενός e-shop είναι ένας προϊοντικός κατάλογος όπου έχει τα προϊόντα χωρισμένα σε κατηγορίες με τις τιμές τους και τα χαρακτηριστικά τους. Μπορεί ο πελάτης να τα βάζει στο καλάθι και να ολοκληρώσει την παραγγελία του χωρίς να πληρώσει όμως online. Αυτή είναι η πιο απλή μορφή ενός e-shop. Υπάρχουν κρυμμένα κόστη στη δημιουργία ενός e-shop? Όχι, κρυμμένα κόστη δεν υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν κόστη τα οποία ο επιχειρηματίας πολλές φορές είτε δεν έχει καταλάβει είτε δεν έχει σκεφτεί. Και καμιά φορά είναι και δικό μας λάθος εμάς των ανθρώπων που συμβολεύουμε τους επιχειρηματίες που δεν τα αναφέρουμε ή δεν τους βοηθάμε να τα σκεφτούν από την αρχή της συνεργασίας. Τέτοια κόστη είναι τεχνολογικά, δηλαδή για παράδειγμα αναβαθμίσεις ασφαλείας και αναβαθμίσεις τεχνολογικές που μπορεί να χρειαστεί ένα site λόγω του ότι άλλαξε τεχνολογία. Και αναβαθμίσεις στο αισθητικό κομμάτι. Ένα site είναι κάτι ζωντανό, ένα e-shop είναι κάτι ζωντανό και αλλάζει συνέχεια. Επομένως, πρέπει να αναβαθμίζεται και τεχνολογικά και αισθητικά. Όπως όταν έχεις ένα φυσικό κατάστημα, αλλάζεις τη βιτρίνα κάθε λίγο και λιγάκι, έτσι και ένα online shop πρέπει να το αλλάζεις και να προσθέτεις την αισθητική του. Κάτι άλλο που έχει τεράστια σημασία και που πολλοί άνθρωποι δεν το σκέφτονται είναι το εξής. Πολλές φορές ένας επιχειρηματίας φτιάχνει ένα e-shop. Μπορεί να φτιάξει το πιο καλό τεχνολογικά e-shop, το πιο όμορφο, αλλά να μην έχει σκεφτεί το μετά. Δηλαδή, άντε και το έφτιαξα και το έβγαλα online και είναι καταπληκτικό με τα προϊόντα μου μέσα και είμαι και άψογος επαγγελματίας. Αν δεν έχει σκεφτεί το πώς θα το προωθήσει αυτό, δηλαδή την online προώθηση και marketing αυτού του e-shop, τότε δεν κάνει τίποτα. Από μόνο του αποκλείται να σου αποφέρει έσοδα. Γιατί όλοι οι επιχειρηματίες που έχουν φυσικό κατάστημα θεωρούν πως η λύση στην αύξηση του τζίρου τους είναι η δημιουργία ενός e-shop? Ολοένα και περισσότεροι επιχειρηματίες σήμερα που έχουν καταστήματα θέλουν να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα που είναι το online κατάστημα. Αυτό γίνεται για δύο λόγους, πιστεύω εγώ. Πρώτον, επειδή θα τους φέρει σε πρόσβαση σε πολύ πολύ περισσότερο κόσμο από ότι ένα κατάστημα το οποίο βρίσκεται στην οδό τάδε, στην περιοχή τάδε, όπου είναι πολύ συγκεκριμένος ο κόσμος που θα περάσει απ' έξω. Στον online κόσμο δεν υπάρχει περιορισμός στο
πόσος κόσμος μπορεί να περάσει από το κατάστημά σου. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι και κάτι που πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρηματίες και να το προσέξουν. Διότι ο online κόσμος δεν έχει καμία σχέση συνήθως με τον κόσμο που έχεις γνωρίσει από το κατάστημά σου, τον πελάτη που έχεις γνωρίσει. Κάτι ακόμα που εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ είναι ότι όταν φτιάχνεις ένα online shop, σου δίνει τη δυνατότητα να παίξεις με τρόπους στους οποίους δεν θα μπορούσες να παίξεις σε ένα φυσικό κατάστημα. Τι εννοώ? Θα μπορούσες να φτιάξεις παράλληλα 10 βιτρίνες και να τεστάρεις και τις 10 βιτρίνες, να τις μετρήσεις μέσω στατιστικών στοιχείων και να δεις ποια βιτρίνα αγγίζει περισσότερο τον πελάτη σου σε σχέση με κάποια άλλη. Ενώ αυτό στον offline κόσμο δεν θα μπορούσες να αλλάζεις βιτρίνα κάθε μέρα, ούτε να βάλεις 10 βιτρίνες παράλληλα. Ήρθε η ώρα για τη δεύτερη ανακεφαλαίωση για απόψε. Όπως ακούσατε, το να φτιάξετε ένα e-shop είναι μόνο η αρχή. Το πιο βασικό είναι να κάνετε internet marketing. Και σήμερα υπάρχουν δύο μέθοδοι με τις οποίες μπορείτε να το πετύχετε αυτό. Η πρώτη είναι το SEO, το Search Engine Optimization. Είναι η τεχνική με την οποία μπορείτε να φέρετε σαν αποτέλεσμα το site σας ψηλά στη μηχανή αναζήτησης της Google, δηλαδή στην πρώτη σελίδα. Και να ξέρετε ότι οι πελάτες, οι χρήστες του διαδικτύου, επιλέγουν πάντα τις επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται πιο ψηλά στις σελίδες αναζήτησης και κυρίως στην πρώτη σελίδα. Η δεύτερη μέθοδος είναι τα AdWords, δηλαδή η πληρωμένη διαφήμιση στην Google. Μπορείτε να στοχεύσετε τις συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά και όταν οι χρήστες αναζητούν επιχειρήσεις με τις λέξεις κλειδιά που έχετε στοχεύσει, θα εμφανίζεστε στην πρώτη σελίδα με ειδική σήμανση. Να ξέρετε όμως ότι και αυτές οι δύο τεχνικές είναι πολύπλοκες, είναι σύνθετες, είναι για μένα full time job, δηλαδή πρέπει κάποιος να ασχολείται ένα 8ωρο καθημερινά μαζί τους έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικές και βέβαια στοιχίζουν. Άρα κάποτε το ίντερνετ ήταν μια φθηνή υπόθεση για να διαφημιστείς. Σήμερα δυστυχώς έχει αρχίσει να γίνεται όλο και πιο ακριβή. Είμαστε στο φυσικό κατάστημα του ηλεκτρονικού καταστήματος alfazitashop.gr. Κύριε Ζαφυρόπουλε, πόσο ανταγωνιστικός είναι ο κλάδος των e-shops στην Ελλάδα? Όταν ξεκίνησα το 2010 δεν υπήρχε κανένας άμεσος ανταγωνιστής. Τώρα ανακαλύπτω έναν καινούριο ανταγωνιστή, άμεσο ανταγωνιστή, σχεδόν κάθε εβδομάδα. Τι ορίζεται άμεσο ανταγωνιστή? Ίδια προϊόντα και στο ίδιο εύρος τιμών. Ωστόσο υπάρχουν ευκαιρίες σε αρκετούς κλάδους. Κάποιοι κλάδοι είναι περισσότερο κορεσμένοι, άλλοι λιγότερο. Αλλά ευκαιρίες υπάρχουν πολλές. Πόσο ακριβή υπόθεση είναι η δημιουργία ενός e-shop? Έχω ακούσει χαμηλά ποσά, έχω ακούσει ακριβά ποσά, μεγάλα ποσά μάλλον. Εσείς πώς τι λέτε γι' αυτό? Δεν θέλω να μου πείτε τι στοίχησε το δικό σας. Απλά θα σας πω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ ξεκίνησα το 2010 επενδύοντας μόλις 500 ευρώ. Νομίζω ότι κάποιος μπορεί να ξεκινήσει σήμερα ακόμη χαμηλότερα, ακόμη φθηνότερα. Βέβαια, οι απαιτήσεις όσο περνάει ο καιρός και αυξάνονται οι πωλήσεις, μεγαλώνουν, έτσι. Βεβαίως. Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει από 500 ευρώ ή λιγότερα, μπορεί να ξεκινήσει και με 500.000 ευρώ. Η γκάμα είναι τεράστια. Μια και μιλάμε για κόστος, υπάρχει ένα εύρος τιμών που μπορείτε να μου δώσετε για την προώθηση ενός e-shop σήμερα? Τι πρέπει να ξοδέψει κάποιος με το μήνα, είτε σε AdWords, είτε στο Facebook, με promoted posts ή με άλλες μεθόδους ηλεκτρονικής προώθησης? Αυτό εξαρτάται κυρίως από το προϊόν το οποίο εμπορεύεται. Κάποια προϊόντα είναι πιο φτηνά εντός εισαγωγικών όταν θέλεις να τα προωθήσεις online, κάποια είναι πιο ακριβά. Ανάλογα με τον ανταγωνισμό που έχουν. Εξαρτάται ακριβώς από το πόσο ανταγωνισμό έχουν συγκεκριμένα keywords. Και όπως μου αναφέρετε, ειδικά η αγορά των ρούχων είναι εποχική. Άρα ναι, δεν υπάρχει διασπορά του budget του προϋπολογισμού σε όλο το έτος. Ακριβώς. Υπάρχει έντονη εποχικότητα στα ρούχα. Υπάρχει σταγή επιτυχίας για ένα e-shop? Το δικό σας σίγουρα είναι επιτυχημένο. Αλλά αν δίνατε 2-3 συμβουλές σε κάποιον επίδοξο επιχειρηματία ο οποίος θέλει να φτιάξει ένα e-shop σήμερα. Τη συνταγή της επιτυχίας δεν τη γνωρίζω. Ευχαριστώ πάντως για το σχόλιο σας. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι αν κάποιος έχει ποιοτικά προϊόντα σε καλές τιμές και προσφέρει πολύ καλή εξυπηρέτηση πελατών και έχει ανοίξει ένα απευθείας κανάλι με τους πελάτες του ώστε να μπορεί κάθε φορά να βελτιώνεται, είναι σε καλό δρόμο. Πώς βλέπετε το μέλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα? Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας επανάστασης και στο μέλλον ο τρόπος που αγοράζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες θα είναι πολύ διαφορετικός και σε αυτό θα συμβάλλει οπωσδήποτε η εξοικείωση των Ελλήνων με νέες τεχνολογίες, ακόμα και αγορές μέσω τηλεόρασης, μέσω άλλων συσκευών, κινητού. Smart TVs δηλαδή που συνδέονται στο ίντερνετ. Ακριβώς. Θεωρώ ότι στο μέλλον θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές.
Πώς μπορεί το κράτος να βοηθήσει έτσι ώστε αυτές οι αλλαγές να είναι εφικτές, αν εξαιρέσουμε το να βρει έναν τρόπο να είναι φθηνότερες, να είναι χαμηλότερο το κόστος αποστολής στο εξωτερικό? Αυτό δεν είναι ένα θέμα του κράτους, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να λύσουν μόνα τους τα e-shop σε συνεργασία με τις εταιρείες τις μεταφορικές. Το κράτος θα πρέπει να αντιμετωπίζει όλες τις επιχειρήσεις με τον ίδιο τρόπο, να αφήσει την αγορά να λειτουργήσει μόνη της. Οπωσδήποτε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα έχει τους ίδιους κανόνες και λειτουργεί στο ίδιο πλαίσιο με ένα φυσικό κατάστημα. Συνεπώς δεν υπάρχουν διαφορές σε αυτό. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να κάνει το κράτος εξ αρχής είναι να εξασφαλίσει ένα σταθερό οικονομικό πλαίσιο. Πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ. Ακούσαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Σήμερα ακούσαμε γιατί είναι σημαντικό ένας επιχειρηματίας ο οποίος έχει φυσικό κατάστημα να στραφεί στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Σας δίνεται μια ακόμα ευκαιρία για να αυξήσετε το τζίρο και τις πωλήσεις σας. Όμως το αν θα φτιάξετε ένα e-shop δεν είναι μια απλή υπόθεση. Πρέπει να ρίξετε χρήματα από πίσω, θέλει επένδυση για να το κατασκευάσετε, για να κάνετε internet marketing έτσι ώστε ο κόσμος να το βρει και βέβαια να φροντίσετε πάρα πολύ προσεκτικά τις διαδικασίες σας. Ποιες είναι αυτές? Είναι η διαδικασία επιστροφών, η διαδικασία πληρωμής και βέβαια οτιδήποτε άλλο θα βοηθήσει στην θετική καταναλωτική εμπειρία. Με αυτό σας δίνω ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με έναν διαφορετικό επιχειρηματικό κλάδο. Είστε πανηδύναμοι.